Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και πάλι εδώ, όπως κάθε Κυριακή, στο δικό σας κανάλι, στο zoungla.gr, για τη δική σας εκπομπή, κάνουν σινεμά, κάντε σινεμά. Είμαστε εδώ, όπως θα λέμε κάθε φορά, για να δείξουμε τις δικές σας ταινίες, είτε τις έχετε έτοιμες, είτε τις φτιάξετε για την εκπομπή μας, να τις προβάλλουμε, να τις συζητήσουμε, να έρθετε μαζί μας εδώ στο πλατό, εφόσον είστε στην Αθήνα, να μιλήσουμε μέσω Skype, αν είστε κάπου μακριά, να διαγωνιστούν οι ταινίες σας για το πρώτο φεστιβάλ της Ζούγκλας, που θα γίνει το Μάιο, στο τέλος της τηλεοπτικής περίοδου, για ταινίες που είναι μέχρι 15 λεπτά. Θα είναι διαγωνιστικό. Για ταινίες που είναι πάνω από 15 λεπτά, θα είναι εκτός συναγωνισμού, αλλά όλες, έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτου διαρκείας, θα είναι αναρτημένες στη σελίδα μας του Κάνω Σινεμά, στο κεντρικό site του zoungla.gr. Εμάς μας βλέπετε στο live, ζωντανά και με επαναλήψεις μέσα στην εβδομάδα. Κάθε εκπομπή είναι αναρτημένη στο web, μπορείτε να καταφεύγετε, να δείτε και παλιότερες εκπομπές που έχουν βγάλει στον αέρα. Καλό μήνα να έχετε, να έχουμε. Μπήκε για καλά ο Δεκέμβρης, δεν θα καταλάβουμε πότε θα έχουμε Χριστούγεννα. Ελπίζω να είναι καλά. Έτσι κι αλλιώς, κάντε χρήση των καμερών σας για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και για τις χαρές, ακόμα και για οτιδήποτε κρίνετε. Μιλήστε για αυτά που έχετε να πείτε, επικοινωνήστε τα. Αν δεν το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ρωτήστε μας να σας δώσουμε πληροφορίες πώς μπορείτε να κάνετε κάτι που πιθανώς δεν το γνωρίζετε. Είμαστε γι' αυτό εδώ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα ή στο mail το οποίο θα δείτε. Τι άλλο να πω. Ναι. Ένα καλό νέο που έχουμε σήμερα να σας αναγγείλουμε είναι ότι συγκροτήθηκε πλέον η κριτική μας επιτροπή για τις διαγωνιζόμενες ταινίες, που με μεγάλη χαρά και τιμή φορτώσαμε σε εισαγωγικά σε κάποιους ανθρώπους να κρίνουν την εργασία σας. Θα ήθελα να σας τους παρουσιάσω. Πρώτος είναι ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Ζούγκλας, αλλιώς, ή ο Ρομπέν των πτωχών, των δασών. Ο Μάκης, εν πάση περιπτώσει, φίλος καλός και υποστηρικτής του προγράμματός μας. Είναι η κυρία Λία Μπίντζερ, είναι σκηνοθέτης και παραγωγός, μένει στη Δανία, δουλεύει ως παραγωγός στην Ευρώπη σήμερα, έχει βραβευθεί για κάποια της εργασία. Θα μας τα πει εν καιρό εκείνη. Είναι ο Δημήτρης Ολέκας, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, μαθηματικός, του αρέσει να δηλώνει πρώτα και μετά μουσικοσυνθέτης και πανεπιστημιακός, διδάσκει και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης η γνωστή κυρία του χορού, η κυρία Μπέτη Βιτινάρο, χορογράφος, κορυφαία μπαλαρίνα του Ντανιέλ Ομέλ παλιότερα, δασκάλα χορού και χορεύτρια ακόμη. Είναι ο Κώστας Οφέρης, ο γνωστός σκηνοθέτης, από τις πάμπολες δουλειές που έχει κάνει στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και είμαι και εγώ που βεβαίως δεν συμμετέχω στην Κριτική Επιτροπή και έτσι μπορώ εγώ να λέω ό,τι θέλω, χωρίς να κινδυνεύω να χαρακτηριστώ ότι μεροληπτώ υπέρ κάποιας ταινίας. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο πλατό μας ένα σχολείο το οποίο έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά πέρσι. Μας την εμπιστεύθηκε και θα τη δούμε αργότερα. Είναι το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Είναι μαζί μας η κυρία Ναταλία Τζιτζή, η δασκάλα της ομάδας αυτό. 35 άτομα νομίζω, 37 μαθητές. 37. Είναι επίσης μαζί μας μία από τις συμμετέχουσες μαθήτριες της ομάδας, η Μαριέτα. Η μαμά της δεν χωρούσε να μπει στο πλατό, είναι παρέα μας όμως. Μας παρακολουθεί ως αυστηρή κριτής. Θα μιλήσουμε και με τα άλλα παιδιά, τα οποία μας περιμένουν στο Skype.
θα δούμε και διάφορα πράγματα που κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον έχουν ενδιαφέρον, πιστεύω ότι θα έχουν και για εσάς. Νατάλια, τι είναι ακριβώς αυτό, πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Συγγνώμη λιγάκι, ναι. Πρώτα να πούμε τον τίτλο της ταινίας. Ο τίτλος σας είναι... Όταν οι παππούδες μας ήταν παιδιά. Μάλιστα. Έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, λέγονται, και η Twinning από το 2005. Εκτός από τα προγράμματα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, που κάνουμε στη συνεργασία με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πέρυσι σκεφτήκαμε να κάνουμε και κάποιο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων της πρώτης διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την ευκαιρία του 2012, που ήταν ευρωπαϊκό έτος για την ενεργό γύρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ξεκινήσαμε με τα παιδιά ένα πρόγραμμα πώς θα μπορέσουν να πλησιάσουν περισσότερο τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, πώς θα μάθουν πώς ήταν να είναι παιδιά και έφηβοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες στις δεκαετίες 50 και 60, και ξεκίνησαν μια έρευνα. Στην έρευνα αυτή μας βοήθησαν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες των παιδιών, αλλά επίσης και οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εθελοντές της Γνώσης. Το πρόγραμμα αυτό οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τη μη κυβερνητική οργάνωση 50 και από το Δήμο Ηλιούπολης, οργανώθηκε πέρυσι, και συμμετείχαμε κι εμείς χρησιμοποιώντας έναν μαθητή της έκτης, ο οποίος δρούσε σαν εκπαιδευτής ενός ηλικιωμένου που ήθελε να μάθει να χρησιμοποιεί υπολογιστή. Με 10 υπολογιστές στο σχολείο μας, 10 ηλικιωμένους και 10 μαθητές. Με την ευκαιρία της επικοινωνίας αυτής της δράσης, οι μαθητές γνώρισαν τους ηλικιωμένους, είχαν κάποια ερωτηματολόγια, τα χρησιμοποίησαν, έκαναν ερωτήσεις στους ηλικιωμένους και τελικά είχαμε ένα υλικό για διάφορα θέματα των δεκαετιών 50 και 60, όπως είναι η εκπαίδευση, η μόδα, τα τραγούδια, η μουσική. Και τα παιδιά χρησιμοποίησαν αυτές τις απαντήσεις, αυτό το υλικό, και φτιάξαν σκηνούλες, οι οποίες έγιναν τελικά, με τη βοήθεια τη δική μου και του κύριου Βαγγέλη Χριστόπουλου, που είναι ο συνάδελφος της πληροφορικής και ο οποίος είχε και την ιδέα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε ταινία. Δουλέψατε με ομάδες, αν έχω καταλάβει καλά, των 5, 7, 8 ατόμων, 9. Οι σκηνές ήταν γύρω στα 5 παιδιά, σε κάποιες ήταν ίσως λίγο περισσότερα, αλλά γενικά η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι η ομαδοσυνεργατική. Παιδιά σε ομάδες έχουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και με κάποιο υλικό που είτε το βρίσκουν στο διαδίκτυο, είτε από συμβατικές πηγές, την βιβλιοθήκη του σχολείου, η βιβλιοθήκη του σπιτιού του. Με χρησιμοποιούν αυτά. Να μας πει, Μαριέτα, τι έκανες, Μαριέτα, σε αυτή την ταινία? Εγώ έκανα μια μαθητρία, την Αριάδνη, η οποία είχε έναν φίλο, τον Πέτρο, και πήγαμε στο σπίτι του Πέτρου για να γνωρίσουμε τους παππούδες του και συλλέγαμε πληροφορίες για την δεκαετία που ζούσαν, για τα παιχνίδια που έπαιζαν, γενικά τα φαγητά που έτρωγαν, τη διατροφή, τα ρούχα που φορούσαν και γενικά τις συνήθειες εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Όλο αυτό το κάνατε χωρίς να έχετε μία εξοικείωση με το μέσον, τον κινηματογράφο. Ερασιτέχνες και κάτι παραπάνω, θα λέγατε. Μάλλον με ένα πάθος βγήκε αυτό, παρά με τη γνώση του σινέμα. Παρ' όλα αυτά θα δούμε ότι δεν τα πήγατε και άσχημα. Ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε φοβερά ερασιτέχνες. Ούτε ο συνάδελφος έχει κάποια γνώση, γιατί έκανε και το μοντάζ. Αλλά γενικά και εγώ και τα παιδιά είμαστε εντελώς ερασιτέχνες. Βέβαια, αυτό που μ' άρεσε ήταν ότι τα παιδιά παθιάστηκαν. Ήταν γενικά ένα τμήμα που έδειχνε πολύ ενδιαφέρον γιατί κάναμε στο σχολείο, αλλά η ταινία τα ενθουσίασε ακόμη περισσότερο. Και, έχετε δίκιο, το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν μετράει σκηνοθετικά ή αν μετράει καλλιτεχνικά, αλλά παιδαγωγικά μέτρησε πάρα πολύ και για μας και για τα παιδιά. Ξέρεις, είμαι της άποψης ότι είναι... Ο σκηνοθέτης το λέω, που έχω καεί βεβαίως αρκετές φορές. Να παιδεύεσαι να κάνεις ένα έργο. Να δεις την ψυχή σου. Μπορεί να μην το ξέρεις να το κάνεις καλά, να κάνεις λάθη, τέλος πάντων, αλλά το πονάς, το θέτεις. Το βγάζεις τελικά με μεγάλη χαρά, το κοινοποίησες. Και σου λένε, εντάξει τώρα, δεν είναι και σπουδαίο, γιατί δεν είναι πολύ καλά κατασκευασμένο κλπ.
η κριτική που λέμε, είμαι κατά των κριτικών επιτροπών, μόνο που χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ πολύ σημαντικούς ανθρώπους για να κρίνουν, να επιβραβεύσουν το κάτι λίγο καλύτερο από τα άλλα. Αυτή είναι η λογική εδώ. Δεν σημαίνει ότι ένα έργο που δεν θα βραβευτεί δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Θέλω όμως να επισημάνω και στους φίλους μας το πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Ναταλία, ότι ο παιδαγωγικός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας είναι πολύ σημαντικότερος από το ίδιο το έργο. Πόσο μας ενδιαφέρει, φίλοι μας, αν το έργο είναι καλό, κακό, το λέω συνέχεια. Ας είναι, δεν πειράζει, ας μην είναι και σπουδαίο κινηματογραφικά, αλλά αν έχετε κάτι να πείτε, να το πείτε. Τώρα εδώ έχετε ένα θέμα εξαιρετικό στα χέρια, διαπραγματεύεστε, δηλαδή τα νέα παιδιά προσπαθούν να κάνουν να αναπαραστήσουν τους παππούδες. Ναι, μέσα από μια έρευνα που έχουν κάνει. Στην πρώτη σκηνή, μάλιστα, ναι, είναι πράγματι αυτό. Έχουμε δύο μαθητές οι οποίοι παίζουν τον παππού και τη γιαγιά και ο εγγονός με τη μαθήτριά του έρχεται να πάρει πληροφορίες. Για μια εποχή που για τα παιδιά τα σημερινά είναι πάρα πολύ μακρινή. Μια εποχή που δεν είχαν μπάλες, παραδείγματος χάρη, να παίξουν, αλλά τις φτιάχνανε δένοντας κάλτσες τη μία μέσα στην άλλη. Το φαγητό ήταν μεγάλη υπόθεση, γιατί ήταν ακριβοθόρητο, με αποτέλεσμα να του δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Ή τα τραγούδια, οι χοροί. Η εξέλιξη ήταν λιγότερη, δεν ήταν τόσο γρήγορη εκείνη την εποχή και νομίζω ότι το διασκεδάζαν περισσότερο. Θυμήθηκα πάλι να πω, όλο ξεχνάω, να λέμε τα δικά μας. Ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή πολλοί άνθρωποι, πολλές ομάδες, πολλά σχολεία, καθηγητές που θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα, είτε διστάζουν γιατί δεν ξέρουν, είτε γιατί νιώθουν αμήχανοι μπροστά στο μέσον, πώς να το πούνε, δεν έχουν ιδέα και δεν το τολμάνε. Γι' αυτό το λόγο εδώ στο Ζούγκλα έχουμε κάνει και κάποια σεμινάρια 24 ωρών, το εργαστήρι σινεμά για όλους. Τέτοιες ομάδες ή και άτομα που θα τους ενδιαφέρει να πάρουν κάτι παραπάνω, όχι να γίνουν επαγγελματίες βεβαίως, έτσι, αλλά που να αποκτήσουν μια στοιχειώδη γνώση, το να μπορέσουν να κάνουν μια μικρή ταινία για την τάξη τους, για το θείασό τους, για το σπίτι τους, για το παιδί τους, για τα βαφτίσια του παιδιού, έτσι, για την κουμπάρα που παντρεύει, ξέρω εγώ, το φιλικό ζευγάρι κλπ. Ακόμα και μια ταινία γάμου. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να είναι 2 ώρες ταινία εκεί πέρα, όπως τις τραβάμε συνήθως, δεν ξέρουμε. Αν αυτό ξέρει λίγο να το δουλέψεις, υπάρχει μια ταινία 20 λεπτά και να τη δουλέψεις όλη τη ζωή. Ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν και τα εργαστήρια, λοιπόν, εργαστήρι σινεμά για όλους εδώ στο Ζούγκλα. Πάρτε πληροφορίες από τη σελίδα μας, να μην τρώμε τώρα το χρόνο. Εποχές είναι ζόρικες οικονομικά. Εφόσον πρόκειται για ομάδες, υπάρχουν και ειδικές συμφωνίες οικονομικές. Είμαι στη διάθεσή σας, τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας. Είμαστε εδώ για αυτό το σκοπό. Τι θα λέγατε να πάρουμε μια γεύση από μια όμορφη δουλειά που έχετε κάνει, ένα making of της ταινίας σας πριν περάσουμε, ναι, ή να γνωρίσουμε πρώτα τα παιδιά? Ό,τι θέλετε. Μπορούμε μόνο να γνωρίσουμε την ομάδα στο σχολείο ακόμη? Όχι, δεν μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το making of της ταινίας μας. Το οποίο το έχει φτιάξει ο κύριος Χριστόπουλος με το λήξη του σχολικού έτους. Ναι. Παρουσιάσαμε αυτό το πρόγραμμα και άλλα προγράμματα που εκπονήθηκαν στο σχολείο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λέγεται Ανακαλύπτοντας την τρίτη ηλικία μέσα από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο κύριος Χριστόπουλος, προσπαθώντας να μαζέψει διάφορα κομμάτια από γκάφες που γίνανε κατά τη διάρκεια της ταινίας και εικόνες και φωτογραφίες των παιδιών για να έχουν κάτι αναμνηστικό, έφτιαξε το making of. Μάλιστα. Πάμε να το δούμε λοιπόν και να το συγκρίνουμε μετά με την ταινία. Κούκλες φτιάχνουμε με πανάκια, κουρέλια, βαμβάκι, τη χάρτη να καπελάσει. Κεφαλάκια, πρώτα, στο κατσίδι. Ξαναπέσαι, θα το φτιάξουμε στο μοντάζ. Ξαναπέσαι. Κούκλες φτιάχναμε με πανάκια, κουρέλια. Δεν εννοούσαν φλασκάκι με αλκοόλ.
καπούτ. Αλήθεια, μπαμπού, χώρα μας και εσύ. Γιατί είσαι πλήση, Πέτρο μου. Αφήστε το τι δηλαδή. Σοφία, όταν φτάσετε στο φως, τότε θα πεις κουράστηκα και θα πιάσετε την κουβέντα εκεί. Δύο, ένα, λακέτα, σκηνή, ένα. Πάμε. Θα πεις. Πάμε. Κουράστηκα να περπατάω. Συγγνώμη, αυτό δεν πρέπει να περπατάνε. Και να μετά τη Σοφία. Όχι, 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 τα κοντινά. Ωραία, έλα Σοφία, κουράστηκα να περπατάω. Ωραία. Πάμε. Θα τα πω όλα. Όλα, όλα, ναι. Χωρίς να σου μιλάει κανείς, μόνος θα τα πεις όλα. Και θα πίνεις σε παύσεις και θα κάνεις και τις ανάλογες κινήσεις, να ανάλογες μορφασμούς, έτσι. Ουφ, κουράστηκα να περπατάω. Πώς. Πάμε. Μπράβο, ναι. Για να δείξω ότι είναι ωραία. Πάλι. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Απλώς ορίστε πάνε η μπάλα μας, την πετάς και αρχίζετε και τρέχετε προς τα εκεί. Προς τα εκεί, ρε παιδιά, προς τα εκεί. Όχι, να το χατήσεις, εσύ να... Ναι, ρε εσύ, Λευτέρη, δεν είναι το θέμα να... Ασκήρα Μαρία, δεν περνάς. Ασκήρα Μαρία, δεν περνάς. Περνάς. Άλλη μία πάμε. Άλλη μία πάμε. Δεν περνάς, κύρα Μαρία, δεν περνάς. Δεν περνάς, κύρα Μαρία, δεν περνάς. Περνάς. Ξανά. Ξανά. Περίμενε. Ωραίος βόλος. Πού τον βρήκες? Μας τον έφερα εδώ στο τσάνι, τη λαμπρή. Έπιασε το χαράβι του Πειραιά και ήρθε να μας δει. Ο νονός σου ήταν εκείνος. Έφτιαξε η μαμά μου ένα γιουβετσάκι. Εκτός από τους βόλους μας έφερε. Μήπως από τους βόλους μας έφερε. Με φιτζουρία, σοκολάτες, γάλακτος. Άλλη μία, πες το, άλλη μία. Εκτός από τους βόλους μας έφερε με φιτζουρία, σοκολάτες, γάλακτος. Πραγματικά, ναι, από την ομάδα δημοσιογράφων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης. Από την ομάδα δημοσιογράφων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης. Συγχωρητά, ναι, από την ομάδα δημοσιογράφων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης. Γιατί χαζούρια λέτε? Στα πλαίσια, παιδί μου, δεν είναι. Όχι, δεν σε νοιάζει με τη σήμερα. Λοιπόν, Γιώργο, πάρε μια βαθιά ανάσα και πες το όμορφα και μαλακά. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Είσαι πάρα πολύ καλός και γράφεις και ωραία στο φακό. Ό,τι γεννάω. Σοβαρέψου, Άγγελε. Κανείς του μου πιάσει και εμένα νευρικό γέλιο. Έλα, σε παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία. Μόλις αρχίσει το τραγούδι. Γιατί μου έχουν σηκωθεί τα μαλλιά όλα. Λοιπόν, πάμε. Τι λέτε, δεν μάθετε από το το χαλκάρι. Ξανά. Τι λέτε, δεν μάθετε από το το χαλκάρι. Μα παίξε και με. Thank you.
10ο Δημοτικό Σχολείο, λοιπόn, έκλεισε το making of με το πρόσωπο της δασκάλας, κυρία Ναταλία Τζέζη, η σεμνότητα του κυρίου άλλου δασκάλου, του κυρίου Χριστόπουλου του Βαγγέλη, θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο. Ήταν το πώς, το καταλάβατε, το πώς προσπαθήσαν να γίνει αυτή η ταινία. Κάθε τέλος και μια αρχή, δεν είναι, καμιά φορά. Λοιπόν, ελπίζω να είναι η αρχή για να κάνετε κινηματογραφικά περισσότερα πράγματα. Η αρχή, η αλήθεια, πέρυσι ήταν απρόσμενη, δεν το περιμέναμε, ναι. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή λέγαμε, εντάξει, ναι, μεν συμμετέχουμε, ο κύριος Χριστόπουλος ενέγραψε το σχολείο σε έναν διαγωνισμό, στον τρίτο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό για ταινίες μικρού μήκους, που οργανώνει πρωτοβάθμια, το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Ερών, αλλά λέγαμε δεν ξέρουμε από κινηματογράφο, μήπως καλύτερα να τα αφήσουμε, και τελικά το αποφασίσαμε και την φτιάξαμε την ταινία, τα γυρίσματα δηλαδή, ολοκληρώθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Α, κάνατε ένα μήνα γύρισμα. Ναι, ένα μήνα, ναι. Γιατί πρέπει να προβλέψεις το χρόνο, ποιες ώρες τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν. Μπράβο. Κάποια ήταν και εξωτερικά γυρίσματα, χρειάστηκε να πάμε λίγο πιο πέρα από το σχολείο. Αυτά θέλουν ένα προγραμματισμό για να μπορέσουν να συνδυάσεις όλα τα παιδιά, όλες τις σκηνές. Θα τα ξαναδούμε αυτά σε λιγάκι. Να πάμε να δούμε τα παιδιά που μας περιμένουν στο σχολείο με τον δάσκαλο, τον Βαγγέλη, τον κύριο Χριστόπουλο. Είναι ο καθηγητής πληροφορικής του σχολείου. Α, ήτανε μάλιστα. Πέρυσι, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Αρώνης ο Χρήστος. Μας ακούτε εσείς? Εσείς μας ακούτε μια χαρά. Εσείς μας ακούτε? Άμα μιλάτε όλοι μαζί, σας ακούμε πάρα πολύ όμορφα, χωρίς να ξέρουμε τι λέτε. Θα μιλάτε όσο μπορείτε, ένας-ένας. Καλησπέρα και στο δάσκαλο, τον οποίο επίσης δεν βλέπουμε. Εδώ είμαι. Εδώ πίσω. Τα παιδιά είναι μπροστά. Γεια σου, καλησπέρα και από μένα. Να είσαι καλά. Μάλιστα, μεγάλη. Τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές, τα παιδιά πρέπει να μιλήσουν. Ναι, για πες μας λίγα λόγια εσύ για τα παιδιά, για τη δουλειά που κάνατε. Γιατί ήταν μια εμπειρία και για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Πρώτα απ' όλα με τη συνεισφορά της κυρίας Τζίτζη γίνανε όλα. Από το σενάριο, από τις περιοχές που κάναμε τα γυρίσματα. Εμείς ήμασταν λίγο σαν υπουργικό προσωπικό, βοηθούσαμε. Εντάξει, κάναμε τα γυρίσματα. Παράλληλα με το μάθημα αφήναμε τα παιδιά σε άλλους εκπαιδευτικούς που μας βοήθησαν, γιατί με κάποια παιδιά πρέπει να κάναμε τα γυρίσματα, τα υπόλοιπα έπρεπε να μείνουν εδώ και να συνεχίσουν το μάθημα. Γυρίστηκαν μέσα σε ένα μήνα όλα αυτά που είδατε. Ναι, συγγνώμη. Πες μου. Μας ακούτε? Σε διέκοψα, συγγνώμη, σε ακούω. Και νομίζω ότι βγήκε. Εντάξει, το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι ερασιτεχνικό, αλλά είναι μέσα από την ψυχή μας, την ψυχή των παιδιών δηλαδή, τα οποία ήταν ως συνεργάσιμα όσο δεν γίνεται. Γιατί είναι το αποτέλεσμα του έργου τους. Μας ακούς. Μας ακούς. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον ήχο, σας ακούμε πάρα πολύ καλά παρόλα αυτά. Πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους μας ότι η διευθύντρια του σχολείου που υποστήριξε και την προσπάθειά σας είναι η κυρία Κλεοπάτρα Λιμπεροπούλου. Ναι, είναι δίπλα μου. Σεμνή και εκείνη στο βάθος. Καλησπέρα και στην κυρία διευθύντρια, λοιπόν. Χαιρόμαστε για τη μεγάλη και όμορφη παρέα σας. Από ό,τι μας είπε και η κυρία Τζίτζη εδώ πέρα στην παρέα, δουλέψατε με ομάδες οι οποίες μοιραστήκανε κάποιες αρμοδιότητες, κάποια θέματα, να μας μιλήσει κάποιο παιδί. Αυτά δεν ξέρω πώς είστε μοιρασμένοι εκεί, είστε με ομάδες, είστε όλοι μαζί. Η Έλενα και η Ισμήνη που είναι μπροστά ήταν από τη σκηνή με τις ποδιές που πήγαν στον δρόμο για το σχολείο. Να μας μιλήσει λιγάκι η Έλενα, λοιπόν, για αυτό που κάνατε στην ταινία. Πώς το ετοιμάσατε, πώς δουλέψατε, τι δουλειά κάνατε πριν βγείτε στην κινηματογράφηση? Μας είπε η κυρία Ναταλία να φέρουμε ποδιές και μας μίλησε για τότε που τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, δηλαδή παππούδες μας και γιάδες μας πήγαιναν σχολείο, και μας εξήγησε γιατί μπορούσαν αυτές τις ποδιές, και μας ζητήθηκε να τις φέρουμε και
πήγαμε στο δάσος, με πήγαμε σε ένα πάρκο και γύρισαμε την Κάτι γίνεται με τη σύνδεση. Συγγνώμη λιγάκι, θα επαναλάβεις το τελευταίο που μας είπες. Δεν σε ακούμε καλά, μωρέ, να πάρει ευχή. Περίμενε λιγάκι, κάτσε να δούμε πώς θα το πετύχουμε. Να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά και πάλι να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα με τον ήχο. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί, παιδιά, περιμένετε εκεί. Δυστυχώς τα ζωντανά αυτά έχουν. Τεχνολογία είναι, έχει τα καλά και τα στραβά της. Μαρικέτα, εκ μέρους της ομάδας, λοιπόν, το φίλο. Εσύ έχεις τελειώσει το σχολείο, δεν είναι? Ναι, πέρα από πρώτη γυμνασίου. Μάλιστα. Σε ποια ομάδα ήσουν εσύ? Εγώ ήμουν στην ομάδα που είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Πέτρο δηλαδή, στο σπίτι των παππούδων, για να πάρουμε συνέντευξη από τους παππούδες του, για να μάθουμε για όλους τους τομείς εκείνης της εποχής. Δηλαδή ποιος τομείς, πώς τους για τη διατροφή. Ρωτάγαμε κάποιες ερωτήσεις, είτε για τη διατροφή, είτε για τα ρούχα, για τον κινηματογράφο, τι τους άρεσε να κάνουν εκείνη την εποχή. Συμπληρώναμε κάποια χαρτιά, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα για το τι έκαναν εκείνη την εποχή. Αρχικά στην τάξη τα παιδιά είχαν στους υπολογιστές φτιάξει μια πρώτη φόρμα με ερωτήσεις. Τι θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον παππού μας και τη γιαγιά μας για εκείνη την εποχή. Υπάρχει ένα μάθημα υπάρχει μια ενότητα στο βιβλίο των Αγγλικών της έκτης τάξης που αναφέρεται, που έχει από κόμματα, από ένα ημερολόγιο μιας γιαγιάς της δεκαετίας του 50. Και αυτά, αφού τα διαβάσαμε, τα μεταφράσαμε, είδαμε ότι ασχολείται με αυτά τα θέματα, με τη μόδα, με την εκπαίδευση. Μπλουτίσαμε και άλλα θέματα. Τι θα μας ενδιαφέρει να μάθουμε εμείς από τους παππούδες μας, και τα παιδιά φτιάξαν τις ερωτήσεις. Όταν βγήκε μια αρκετά καλή λίστα ερωτήσεων για διάφορα θέματα που μας ενδιαφέραν, ξεκίνησαν να παίρνουν τις συνεντεύξεις. Και τις πιο πολλές συνεντεύξεις τις πήραμε σε ένα τσάι πάρτι που οργανώσαμε στο σχολείο στις αρχές του Δεκέμβρη, τελειώνοντας τα μαθήματα με τους εθελοντές της γνώσης. Καλέσαμε τους παππούδες που συμμετείχαν να μας απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Αλλά επειδή δεν θέλαμε απλώς να κάνουμε τις ερωτήσεις, τους προσκαλέσαμε να πιούν ένα τσάι, φτιάξανε και οι μαμάδες γλυκά, τα προσφέραμε στους προσκεκλημένους μας και μετά σε ομάδες τα παιδιά τους έκαναν ερωτήσεις και από τις δικές τους απαντήσεις και από τις απαντήσεις των πραγματικών παππούδων και γιαγιάδων φτιάξαμε το σενάριο. Είναι δηλαδή, είναι το real thing. Έγινε ζωντανό. Το πραγματικό, ναι. Μάλιστα, τέλειο, καταπληκτικό. Οι γονείς πώς το αντιμετώπισαν, η μαμά σου πώς το αντιμετώπισαν, δεν μας ακούει τώρα. Εντάξει, σ' άρεσε πολύ που η κυρία Ναταλία έκανε αυτή την προσπάθεια και όσο και αυτή μπορούσε, βοηθούσε. Στις πρόβες όταν ήταν εκτός σχολείου, έρχονταν με τα μάξι, μας πήγαινε, μας έφερνε, έτσι ώστε να διευκολύνει και την κυρία Ναταλία για να γυρίσουμε τις σκηνές. Μάλιστα. Συμπαραστάτης καλή, ναι. Δυνατή. Οι περισσότερες μαμάδες ήταν πολύ θετικές. Μπήκαν στην παρέα, ναι. Μάλιστα. Είμαστε μήπως έτοιμοι, μπορούμε να ξαναβρεθούμε με τα παιδιά παρέα? Και πάλι εδώ. Τι είχαμε αφήσει στη μέση να το ολοκληρώσουμε λιγάκι, γιατί δεν σε ακούγαμε για αρκετά λεπτά. Ναι, είπα πως ό,τι κάναμε κύριε μου, σε αυτό βασίστηκε και η σκηνή μας. Βασίστηκε από αυτές τις πληροφορίες που πήραμε από την ένταξη των παππούδων και από όλη την δουλειά που κάναμε, με βάση να δούμε πληροφορίες για τη ζωή τότε και για το πώς πήγε, για το τι έκανε στο σχολείο και γενικά για τις συνήθειές του σε εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Ποιο άλλο παιδί θέλει να μας πει κάτι από μια άλλη ομάδα σχετικά με την εμπειρία που είχε στην αναζήτηση αυτού του θέματος? Ναι. Να μας μιλήσει και ο μοναδικός μαθητής που έχει έρθει σήμερα εδώ, βέβαια, ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Για πες μας λοιπόν εσύ, τι έκανες στην ταινία? Φασαρία. Βασικά, μας είπε περιληπτικά και η Ναταλία τα λόγια μας και το τι πρέπει να κάνουμε.
και μας έδωσε κάποια κείμενα στα οποία μας βοήθησαν και πήραμε και τη συνέντευξη από τους παππούδες και όλα αυτά μας βοήθησαν να κάνουμε και την ταινία σωστά και να μάθουμε και για τη ζωή του παππούδου. Η επαφή με τους, παππούδες, τώρα παππούς είναι, δεν είναι μόνο ηλικιακό, είναι και μια θέση, έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος παππούς, ένα νέος άνθρωπος, δεν είναι κατά ανάγκη να είναι γέρος, αλλά πέσαμε με τους ανθρώπους δύο γενιές πίσω. Πώς ζήσατε αυτή τη σχέση? Βασικά μας ξεκινήσαμε ένα project από το σχολείο. Και μετά εξελίχθηκε γιατί μας έβαζε η κυρία Ναταλία να βρούμε με τους παππούδες μας και πηγαίναμε σπίτι και τους ρωτούσαμε και έτσι αναπτύξαμε μια πολύ καλή σχέση. Μάλιστα. Τα πράγματα που είδατε σε εκείνες εποχές πίσω, παλιά, που είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ζείτε εσείς σήμερα, τι εντύπωση σας κάνανε, ποιο παιδί μπορεί να μας μιλήσει γι' αυτό? Βαγγέλη, δώσε το λόγο γιατί... Δεν ξέρω. Μα το δήλωσε για να μιλήσει. Ωραία. Πώς είπαμε το την κοπέλα? Μαντώ. Μαντώ. Γεια σου, Μαντώ. Γεια σας. Πώς τα είδες τα πράγματα? Είδατε, ακούσατε πράγματα, πληροφορίες από πολύ παλιότερα από εσάς. Άλλα πράγματα ακούσατε, άλλα ζείτε πιθανώς. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, πώς το βλέπεις? Η ζωή τότε ήταν πολύ διαφορετική. Και δεν υπήρχαν και τόσες ανέσεις όσες υπάρχουν σήμερα. Πιστεύω ότι έπρεπε να δούμε και πώς ήταν, πώς ήταν τότε οι άνθρωποι, να καταλάβουμε και πώς γίνει σήμερα η εποχή. Ότι εμείς είμαστε πολύ χαίροι που έχουμε όλες αυτές τις ανέσεις και τα μέσα. Μάλιστα. Οι παππούδες... Τότε άνθρωποι ίσως ήταν λίγο πιο δύσκολο να επιβιώσουν, εντάξει. Να συνηθεί. Να είχαν συνηθίσει αυτό. Σιγά σιγά αποξελίχθηκε η επιστήμη. Μάλιστα. Ποιο άλλο παιδί θέλει κάτι να μας πει που το έκανε εντύπωση έτσι από την εμπειρία τούτη που είχατε με την κινηματογραφική κάμερα, με την καθοδήγηση από τους δασκάλους σας? Τα πιο πολλά κορίτσια που προσέχω είναι από τη σκηνή που είχαν μαζευτεί κορίτσια στο σπίτι και μιλούσαν για περιοδικά, μιλούσαν για κινηματογράφο, για κινηματογραφικούς αστέρες. Είναι η Μαριάνθη, η Ναταλία. Ωραία, να ακούσουμε τη Μαριάνθη. Πού είναι η Μαριάνθη? Γεια σας. Γεια σου, Μαριάνθη. Για πες μας για την ομάδα σας λοιπόν. Πώς δουλέψατε, τι κάνατε εκεί? Εκεί πέρα είχαμε μαζευτεί σε ένα σπίτι από μια κοπέλα και συζητάγαμε για διάφορα, για διάφορες θέσεις του σινεμά, τους βολεύαμε. Έδειξα κάποια βήματα σε δύο κοπέλες. Αυτά. Για το Χαλιγκάλι. Για το Χαλιγκάλι. Ήθελα να σας πω, πράγματι έχετε μέσα κάτι χορευτικά, κάτι μιας εποχής που... Εντάξει, κι εγώ καλά, θα μπορούσα να είμαι και παππούς σας βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει... Τα χόρευα κι εγώ εκείνο τον καιρό. Είδα ότι πήγατε πάρα πολύ καλά. Μήπως να δείξουμε λιγάκι, να δείξουμε την ταινία, γιατί μιλάμε για κάτι που οι φίλοι μας, οι θεατές δεν το ξέρουν. Κάποια κορίτσια από αυτά που χορεύανε γνωρίζανε χορούς. Μάμπο, τσάτσα. Το χάλι-γκάλι το προσπαθήσαμε να το κάνουμε σε μια από τις πρόβες που κάναμε τα απογεύματα στο σχολείο. Ήτανε δηλαδή και τα ίδια τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο και προετοιμασμένα. Και έδειχναν και σε μένα πράγματα. Τα κορίτσια του χορού, η Αλεξάνδρα, η Δέσποινα, η Ανθή που χορεύατε στο τέλος. Να μας μιλήσουν αφού δούμε την ταινία πια για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Καλό ήταν το μαγικό, αλλά να δούμε και τι προέκυψε από όλη αυτή την προσπάθεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τους παππούδες μας όταν ήταν παιδιά. Με το βλέμμα το δικό σας.
σήμερα. Πετράκο μου, τι κάνεις? Πώς και έτσι πρωινό, δεν έχεις σχολείο σήμερα? Ναι, σήμερα ήταν το τριών ιεραρχών και δεν είχαμε σχολείο. Πήγαμε στην εκκλησία και τώρα έχουμε ένα project να κάνουμε σχετικά με τη ζωή των παππούδων μας στις δεκαετίες 50 και 60, όταν κι εσείς ήσασταν 12 με 11 χρονών. Να περάσουμε εγώ με τη συμμαθήτριά μου, την Αριάννη, να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Να έρθετε, αγοράκι μου, θα σας περιμένουμε. Έχω φτιάξει την κουλουράκια που σου αρέσουν. Σχολικά νέα από την ομάδα δημοσιογράφων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λίουπολης. Οι μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λιούπολης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακής γνώσης, εθελοντές της γνώσης, το οποίο ευνοεί την ηλεκτρονική ένταξη και την ενεργό και υγιή γύρα στο αυξανόμενο πληθυσμό άνω των 60 ετών. Οι μαθητές του σχολείου οργανώθηκαν σε δύο ομάδες, ομάδα υπολογιστών και ομάδα Wii. Και κάθε Τρίτη και Πέμπτη οι μαθητές εκπαίδευαν τους μεγάλους μαθητές στις νέες τεχνολογίες. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιήθηκαν τις 22 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου του 2012 με μεγάλη επιτυχία. Όλοι οι συμμετέχοντες, μικροί εκπαιδευτές, μεγάλοι μαθητές και επιστημονικοί συνεργάτες εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για τη συνεργασία. Τι βλέπεις, Αντρέα μου? Να, ένα βιντεάκι από το σχολείο του Πέτρου για το πρόγραμμα με τις υπολογιστές που συμμετείχαν με παιδιά και ηλικιωμένοι. Να, είμαι κι εγώ, να και ο Πέτρος. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Ο Πετράκος μας. Έτοιμος για την Αριάδνη για ένα πρόζε. Και έχουμε εμείς τέτοιο πρόζε να τη δώσουμε? Δεν θα του δώσουμε κάτι. Έχω μια εργασία, λέει, για το σχολείο και θα μας κάνει ερωτήσεις για την παιδική μας ηλικία. Με τη φτώχεια που είχαμε στο χωριό μετά τον πόλεμο, καθόλου δεν θέλω να θυμάμαι την παιδική μου ηλικία. Λοιπόν, τι θα θέλατε να μάθετε? Θα θέλατε να μας πείτε για το σχολείο και τα παιχνίδια που παίζατε. Για τη διατροφή σας, για σημαντικά γεγονότα, για τη μόδα, τα τραγούδια, τους χορούς της εποχής εκείνης. Ας αρχίσουμε με τα παιχνίδια που παίζατε. Σας αγόρασαν οι γονείς σας παιχνίδια? Εδώ με το ζόρι μας έφταναν τα λεφτά για να αγοράσουμε ψωμί και ελιές. Σιγά να μην μας αγόραζαν παιχνίδια. Κούκλες φτιάχναμε με πανάκια, κουρέλια, βαμβάκι και χαρνακα... Ωραίος Βόλος, πού τον βρήκες? Μας τον έφερε ο νονός του Θάνου, του Λαμπρή. Έπεσε το χαράκι του Πειραιά και ήρθε να μας δει. Ο νονός ήταν εκείνος ο προστιμωρισμένος που ήρθε στο σπίτι σας με κάτι χρωματιστά κουτιά στα χέρια του. Ναι, του κάναμε το τραπέζι την Κυριακή. Μαγείρεψε η μαμά μου ένα γιουβετσάκι. Εκτός από τους βόλους μας έφερε δύο φιτζούρια σοκολάτες γάλακτος. Και μας έδωσε 4 δραχμές για να αγοράσουμε παγωτό χωνάκι. Αλήθεια? Ελάτε, πάμε να αγοράσουμε παγωτό και θα το φάμε μαζί. Μετά το παγωτό, να πάμε έτσι στην αυλή της κυρίας Στασίας. Γιατί? Γιατί ο γιος σας έχει φτιάξει ένα θέατρο σπιών με Σεντόνι και Κυριά. Τι έργο θα παίξει? Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι. Όπου κι αν βρεθείς, μαλώνουν διαρκώς, που πήρε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Ελάτε, πάμε στον να παίξει ποδόσφαιρο. Χωρίς μπάλα. Και την ηγητή είναι κοντά και από γάλα. Ποιο αυτό που είχαμε χθες, διαλύθηκε. Φτιάξα εγώ μπάλα. Πώς? Με το συνηθισμένο τρόπο. Έβαλα 5-6 τρύπικες κάλτσες η μία μέσα στην άλλη. Έχωσα και μπόλικα κουρέλια που περίσπισαν αυτές τις μάνες μου που έραβε. Και ορίστε, πάνω είναι η μπάλα μας. Βαρέθηκα, παιδιά, τι άλλο να παίξουμε? Κουτσό! Σκινάκι! Κυνηγητό! Πεντόβολα! Μα πού να ψάχνουμε να βρίσκουμε πετρούλες? Κρυφτό! Κρυφτό! Τικ-τακ, 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 τικ-τακ. Κουράστηκα να περπατάω.
Σάββατο σήμερα. Αύριο δεν θα χρειάζεται να περπατήσουμε για το σχολείο. Θα πάμε μόνο κατηχητικό. Πω πω, πώς πεινάω. Πάλι δεν άφησε γάλα ο γαλατάς. Μην εσείς, θα μοιραστούμε το κορατσιό μου. Ψωμάκι και τυράκι. Έμαθες ορθογραφία και ανάγνωση. Ναι, έκανα και ρυθμιστική. Λέτε να πειράζει που δεν έμαθα το ποίημα του Ιωάννη Πολέμου μας έκανε χθες ο δάσκαλος. Θα τις φάσεις ξυλές σου. Γιατί δεν τα έμαθες, εύκολο ήταν. Νύχτασα με τις δουλειές, δεν είχαμε και πετρέλαιο για τη λάμπα. Τυχώς σήμερα θα κάνουμε και ιχνογραφία που μου αρέσει. Το ξέρετε, στις γυμναστικές επιδείξεις, στο τέλος της χρονιάς, εκτός από τις γυμναστικές ασκήσεις, θα κάνουμε και σκυταλοδρομία. Ναι, ακόντε και σφαίρα. Φοράμε όλοι το ίδιο χρώμα μπλουζάκια και λιβιέδες. Και ψαράδικα παντελόνια. Πλάκα θα έχει. Αν δεν έκαμε και τις εγωγικές εξετάσεις για το γυμνάσιο. Τρέξτε, χτύπησα το κουδούνι. Το άλλη γάλι. Άλλη γάλι. Αρχίζει πάλι. Τι λέτε, τα μάθετε που είχαμε για το χαλιγκάλι. Απ' έξω και ανακατοντά. Δες την ωραία φούστα είναι αυτή που φοράς. Ευχαριστώ, μου την έφυγε η μαμά μου. Μου έρεψε και τα λουλουδάκια. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι χρυσές γόβες Μαριέτας. Της μεγάλης μου αδερφής είναι. Με αυτά τα σειρά μητέρα παπούτσια έχει κάνει κι άλλους. Αλεξάνδρα, πώς θα φτιάξεις τα μαλλιά σου? Λέω να τα κάνω μπανάνα. Μα είσαι που στείλεις. Όχι, θα μου δώσεις ξεδέρφη. Είναι η Παλαβή που έκοψε τις σκοτίδες στην 7η Ιουνασίου. Και βάζει τα μαλλιά της ένα χρώμα κάθε εβδομάδα. Πώς θα φτιάξω, δώσ' μου τι να διαβάσω. Γραμματική, φυσική, ιστορία ή άλγεμπρα. Το θησαυρό. Έχει φωτογραφίες του Κούρκουλου μέσα. Κάτσε να δούμε και εμείς μαζί σου. Εδώ τον έχει μαζί με τον παπά Μανουήλ όταν έπαιζαν μαζί στον Παναθηναϊκό. Και εδώ με την Καρέζη την καινούργια της ταινιά, τη Λόλα. Τι προφίλ, κούκλος είναι. Τι ρόλο παίζει η ταινία? Είναι, λέει, το πιο γρήγορο μαχαίρι της Τρούμπας. Που μετά από την αποφυλάκησή του επιστρέψει στα παλιά του ημέρια με σκοπό να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς που έχει με τους πρώτες συνεργάτες του. Τρεμακτικό ακούγεται. Θα σ' αφήσει ο πατέρας μου να δεις αυτή την ταινία. Αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Έχω μόνο μια δραχμή. Δεν με φτάνει για το εισιτήριο. Έχω κι εγώ άλλες τρεις. Μας φτάνουν για δύο εισιτήρια. Ωραία. Γιατί ο Παπαγενόπουλος έχει πλάκα. Και ο Πούρκλος, πώς να το κάνεις. Είναι νόστιμος. Πόπο και εδώ μου, Μιχαήλ, με τη στολή του δόκιμου. Και ως καθηγητής φοράς, το ξύλογε και ο Παράδεισο. Ήταν υπέροχος. Εγώ πάλι προτιμώ τον Αλεξανδράκη. Στη στέρα του Κακογιάννη ήταν πολύ γλυκούλης. Όταν ήταν πολύ νέος. Φέτος τον είδα να παίζει με την Καρέζη στο Δεσποινής Διευθυντής. Α, ναι, μαζί ήμασταν. Και ωραίος ήταν και πλάκα είχε. Ο καλύτερος ξένος ηθοποιός είναι ο Αλέν Τελόν. Δεν συμφωνείτε? Μα φυσικά και συμφωνούμε. Ήταν καταπληκτικός το ρόλο του και το αδέρφιο. Σε αυτή δεν έπαιζε και η δικιά μας η Κατίνα Μαξινού. Ναι, μπράβο. Α, και τώρα που βρήκαμε τι θα φορέσουμε στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας το Σάββατο, ποιος μας πιάνει? Θα ρίξουμε και ένα χορό. Στο πρόβλημα της Εκκλησίας στη Θέα της Θάλασσα. Και πρόσεξε έρχεται χορό ο Δήμαρχος. Τα παιδιά του Πειραιά, οι συμμαθητές μας.
μας, Ανθούλα, μου λένε να πάνε αύριο μια εκδρομή μέχρι την παραλία. Για μπάνιο. Και έλεγα... Να πάμε εμείς σε Ben Mix. Σιγά καλέ, Σοφία. Για μπάνιο θα πάμε, δεν θα σκοτώσουμε και κανένα. Αυτά να το πει στον πατέρα μου που είναι αυστηρόναρχο. Αυστηρόναρχο, αλλά κάθε Κυριακή 12 ντάν, κάθεται μαζί μας και... Ακούει τα ταλέντα στην εκπομπή του Κονομοποιήδη. Στα ραδιόφωνο. Να και ανέφερε στο ραδιόφωνο, τώρα που είναι όλοι στο πανηγύρι, πάμε σπίτι μου που θα έχουμε ησυχία να βάλουμε ραδιόφωνο και να χορέψουμε. Δεν πάμε καλύτερα στο δικό μας σπίτι. Που μας έφερε διαβάσει από το Σικάγκο, έλαπε κάποια 45 άρια. Περίστροφα. Θεός φυλάξει, δισκάκι είναι τα 45 άρια. Ναι, είναι σαν τις πλάκες που έβαζε παλιά ο πατέρας στο γραμμόφωνο και χορεύα. Μόνο που είναι μικρότερα. Η θεία μας έφερε πολλά άντα και έχουμε και εμείς σε ντάκα. Your lips next to mine. Νομίζω ότι αμαντήσετε, όλες τις ερωτήσεις που είχαμε προγραμματίσει να σας κάνω. Λοιπόν, Αριάδνη, πάμε σπίτι μου να σας ηλεκτρολογήσουμε, να τις περάσουμε σε ένα φλασάκι και να είμαστε έτοιμοι για αύριο. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Δεν κάνει τίποτα. Γεια σας, κυρία Χαρά. Στο καλό να πάτε. Δεν εννοούσαν φλασκάκι με αλκοόλ. Εδώ και πάλι λοιπόν, με τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Να πω την αλήθεια, ρε παιδιά, εγώ έχω την αίσθηση πως οι δικοί μου παππούδες δεν ήταν ποτέ παιδιά. Παππούδες τους γνώριζα, παππούδες τους έχασα, πάντα παππούδες ήτανε. Μου ξυπνήσατε ωραίες μνήμες και εμένα και άλλων φίλων μας εδώ πέρα. Και μάλιστα σου κλέβω μια ατάκα που μου είπες εδώ κρυφά. Πληροφορίες που πήρες από τη δική σου γιαγιά. Για να... Τη δική μου μαμά. Μαμά. Ναι, ναι. Μαμά. Α, μαμά. Που ήταν γιαγιά. Που είναι γιαγιά τώρα. Ήταν παιδί και έφηβος τις δεκαετίες αυτές που. Ωραία, για να σου πάρουμε μια συνέντευξη λοιπόν. Τι έκαναν οι παππούδες σου, η δική σου βάση μαμάς. Η μαμά μου έλεγε ότι πηγαίνανε σε κλαμπς, ότι χορεύανε, ότι στα πάρτι δεν είχαν πολύ αλκοόλ, κανένα βερμούτ, θα πίνανε ξηρούς καρπούς. Γενικά η διασκέδαση ήταν πάρα πολύ εύκολη. Με ένα pick-up και με τα 45 άρια μπορούσες να πέρασες καλά, δεν χρειαζόντουσαν να... 45 άρια, όχι ρεγούλα. Όχι περίστρομα. Δυσκάκια της εποχής που βέβαια δεν τα γνωρίζουν πια τα παιδιά κατά πάσα πιθανότητα. Όχι, όχι. Βερμούτε. Ναι. Και κούβα. Το θυμάσαι το κούβα. Όχι, το κούβα δεν το έχω. Ήταν δικό μου το κούβα. Ένα ξύλισμα χυμών, διάφορα τέλος πάντων. Ναι. Μιλάμε τώρα για ποια εποχή, Ναταλία, ποια χρονολογία. Οι πρώτες σκηνές της ταινίας που έχουν σχέση με παιδική ηλικία είναι γύρω στη δεκαετία του 50. Η σκηνή που τα κορίτσια είναι στο γυμνάσιο και συζητάνε για ταινίες είναι επικεντρωμένη στο 1964. Οι ταινίες που αναφέρονται είναι ή αυτές που έγιναν πριν από το 64 ή εκείνη τη χρονιά. Μια που αναφέρουμε με την Καρέση, παραδείγματος χάρη, είναι το 64. Και πάντα ερωτευμένες οι γυναίκες, ακόμη με τον Κούρκουλο. Ήτανε κούκλος. Και τον Μπάρκουλη. Αλλά... λοιπόν, για να δούμε, παιδιά. Είδαμε το έργο σας. Σας χαρήκαμε. Φαίνεται ότι το διασκεδάσατε καλά. Κάτι βρήκατε εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω πώς να το εκμεύσω. Αυτό το
το μυστικό που έχετε ανακαλύψει εκεί στους παππούδες σας. Ποιο παιδί μπορεί να μας μιλήσει αυτό, έτσι, για αυτό το θέμα? Ποιο θέμα? Τι βρήκατε εκεί πίσω στον χρόνο, άλλα πράγματα, καινούργια πράγματα, άλλη χωρή, άλλα ακούσματα, να μας μιλήσει η κυρία Διευθύντρια γι' αυτό? Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, η λέξη παππούδες, να πούμε ότι στην περίπτωσή μας είναι ένα σκέτος οθυμισμός, γιατί το σχολείο μας γέμισε 9 και δροσία με την παρουσία των ανθρώπων που πλαισίωσαν το πρόγραμμα. Η φρεσκάδα των ιδεών τους, μέσα από όλα αυτά που έχουν περάσει, πέρασε και στα παιδιά. Και η όλη διαδικασία ήταν πραγματικά γεφάτη για όλους μας. Παρόλο που, όπως βλέπετε, είμαστε πολύ περήφανοι για τη δημόσια εκπαίδευση, γιατί στη δημόσια εκπαίδευση υπάρχουν ακόμα παιδιά και συνάδελφοι υπέροχοι που προσφέρουν χιλιάδες, εκατοντάδες έξτρα ώρες δουλειάς με κέφι και προπάρνηση και που έχουν σαν στόχο τους πάντα το πώς θα προσφέρουν κάτι καλύτερο στα παιδιά μας. Στη δική μας τη σχολική κοινότητα αυτό είναι χρόνια τώρα μια καθιερωμένη πραγματικότητα. Δόξα τω Θεώ, εγώ έτσι τα βρήκα και είμαι τυχερή που δεν χάλασε την ανθρώπινη. Η Αναγγελία έχει αυτό που βλέπετε σήμερα, είναι ένα μικρό δείγμα από όλη τη δουλειά που έκανε και την περσινή χρονιά, αλλά και πάρα πολλές προηγούμενες. Η Αναγγελία μας φέτος δεν είναι δυστυχώς στο σχολείο μας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα Κυριακή τον βλέπετε εδώ, έφτιαξε τη συνδεσμολογία, νικέφτη συνεισφέρει όλα. Είναι παρόν ο κύριος Πάνενας που είναι ο καινούριος μας πληροφορικός και ήρθε εδώ να βοηθήσει, παρόλο που δεν είχε έλεγε. Αυτή θέλω να περάσει μέσα από την εκπομπή σας, ότι είναι η δημόσια εκπαίδευση. Αυτή είναι η υπερηφάνεια μας και ο λόγος που τόσο πολύ αγαπιόμαστε με τα παιδιά και έχουμε σχέσεις ακόμα και πολλά χρόνια μετά την αποφύτησή της. Αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουμε και εμείς στην δημόσια εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία, το κοινωνικό κράτος, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε όσο μπορούμε. Τα πράγματα είναι ζόρικα, αλλά με και τις αλήθειες. Δεν είναι και πολύ προς τα εκεί το θέμα. Θα περίμενα ταινίες σας για τα διαθέματα. Ελπίζω ότι κάποιοι τις επεξεργάζεστε και θα μας στείλετε. Ευχαριστούμε για την ευαισθησία σας, γιατί εγώ εξεπλάγει να ευχάριστα. Γιατί μας πλησίασε μια συνεργάτη σας. Δεν επιδιώξαμε εμείς, όπως ξέρετε, να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Άρα, είδατε κι εσείς μέσα από τη δική σας κοινοθετική ματιά και δημοσιογραφική τον αυτοκριτισμό της δουλειάς των παιδιών μας και, και το ότι όλα έγιναν εκ των ενόντων. Γιατί ήταν μια πραγματικά μαθητική δουλειά το παιδαγωγικό περιεχόμενο. Τίποτα δεν είναι εκ των ενόντων. Η δυναμική που κρύβουν τα παιδιά δεν κρύβεται τελικά. Δεν κρύβουν τίποτα, βγαίνει, λάμπει από την οβολή. Κλέβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι λίγο από αυτήν βεβαίως. Εσείς από τη θέση που βρίσκεστε ως εκπαιδευτικοί, εμείς όπως εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά και εσάς ακόμα μέσα από τέτοιου είδους εκπομπές. Άποψή μου ότι πρέπει να στηρίζονται βεβαίως όλες αυτές τις προσπάθειες. Ποντάρω πάρα πολύ, γιατί έχω κάνει πολλά χρόνια στην εκπαίδευση μέσα από την ίδια διαδικασία του να κάνουν ομάδες σχολείων τέτοιες ταινίες. Τον παιδαγωγικό χαρακτήρα αυτών των διαδικασιών. Ξαναλέω, δεν έχει σημασία πόσο καλή είναι μια ταινία. Σημασία έχει όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, η επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους, η επικοινωνία των παιδιών με το κοινό τους, η δυνατότητα να εκτεθούν έτσι, με τη δική σας υποστήριξη, που από ό,τι μου λέει εδώ πέρα η κυρία Ναταλία, κυρία Τζίτζη, είχατε πάρα πολύ καλή συνεργασία και η εκπαιδευτική μεταξύ σας εκεί, με δασκάλους των άλλων τμήματων, όπως ο κύριος Ντούμος. Ακριβώς. Ο κύριος Ντούμος δυστυχώς χρειάστηκε να φύγει, ήταν και αυτός παρόν. Είναι ο υποδιευθυντής του σχολείου μας. Μάλιστα. Ήταν πέρυσι δάσκαλος ενός από τα τμήματα της έκθεσης που συμμετείχαν. Πραγματικά χρειάστηκε πολλές φορές να βάλει πλάτη από δουλειές σε σχέση με τη συνδεσμολογία, από υποστήριξη όταν έπρεπε να λείψει ο Βαγγέλης για να κρατήσει το τμήμα. Σας λέω, πάρα πολλές επιπλέον ώρες. Αλλά δόξα τω Θεώ, η αγάπη μεταξύ των συναδέλφων είναι όλα αυτά τα καλύτερα. Είναι και ο κύριος Πάλης επίσης στην παρέα σας που συνεργάστηκε νομίζω και στήριξε. Ο δάσκαλος του άλλου τμήματος της έκτης, που δυστυχώς επειδή έπρεπε να είναι επαρχία δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ένας υπέροχος. Μάλιστα. Καλή αγάπη για τα παιδιά και σπουδαία αποτελέσματα λέει και πρόβλημα. Θα πρέπει δυστυχώς να σας αφήσουμε όμως, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ταλαιπωρήσαμε ίσως. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ. Και μας δείτε το κουράγιο μέσα από
αυτές τις εκπομπές. Εγώ θέλω να ξαναδώ και άλλες ταινίες σας. Και με άλλα παιδιά και με τα ίδια παιδιά. Συνεχίστε. Να κάνετε, βέβαια. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τις φιλοξενήσουμε και αυτές και εσάς και από το Skype και εδώ πέρα, αν και ο χώρος μας είναι πολύ μικρός, δεν πειράζει. Θα βρούμε τον τρόπο να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο ακόμη. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την παρέα σας. Καλό απόγευμα να έχετε, καλό μήνα και δύναμη. Είμαστε καλά, γεια σας παιδιά. Εδώ είμαστε με το 10ο Δημοτικό Σχολείο της Ηλιούπολης. Όνομα και πράγμα, λάμπετε. Τα παιδιά μας αυτά βέβαια τώρα, το πρόγραμμα έγινε πέρυσι όταν έκτη τάξη, είναι πρώτη γυμνασίου, είναι στο τέλος του πρώτου τριμήνου, έχουν διαγωνίσματα και είπαν ότι αυτή τη μία ώρα όμως θα έρθουμε να μιλήσουμε μέσω Skype, να μιλήσουμε για τη δουλειά που κάναμε πέρυσι. Δεν πειράζει, θα θυσιάσουμε λίγο χρόνο από το διάβασμα. Πολύ ωραία, την πήραμε τη θυσία του, χαρήκαμε πάρα πολύ. Σ' ακούω τι έχεις να πεις, τόση ώρα δεν μιλάς. Συμπλήρωσα, να κλείσουμε την εκπομπή. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα λοιπόν. Έχουμε φίλοι μας, περιμένουμε και τις δικές σας ταινίες. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια του ζούγκλα.gr. Κάντε δικές σας εικόνες. Ζήστε με τις δικές σας εικόνες, με τις δικές σας. Ζήστε τις δικές σας ζωές, εν πάση περιπτώσει. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία.